εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Θάνατος δίχως Ανάσταση, ό,τι πιο απάνθρωπο. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ο ήλιος της δικαιοσύνης ας ευχηθούμε να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής του μακροθυμίας και αυτές να αναβλέψουν. Τον λίχνο της ύπαρξης του καθενός να φωτίζει και να διώχνει μακριά από τον δρόμο της ζωής μας τη συμφορά στο σκοτάδι της πλάνης και του θανάτου, τα πυκνά σκοτάδια που μας έχουν περικυκλώσει. Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας ξεκινούν πάντοτε με το ψαλτήρι, το «Επακούσε σου». Επακούσε σου, μη και δεν το πούμε. Θυμάμαι έναν ευλογημένο μακαριστό ιεροψάλτη που είχε την αγωνία μήπως παραλυφθεί αυτό το «Επακούσε σου». Ο 19ος και ο 20ος ψαλμός, έτσι ξεκινούν οι ακολουθίες τις πρώτες μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Μετά κάπως συνηθίζεται αυτός ο ψαλμός, αλλά είναι συγκλονιστική η πρώτη μέρα, Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, που ο αναγνώστης ξεκινά «Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως», τη μέρα της δοκιμασίας. Μακάρι να μας εισακούσει ο Κύριος. Έτσι ξεκινά ο 19ος και κλείνει ο 20ος με το «Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστείας σου». «Δείξε με τη δύναμή σου», ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας, «δείξε με τη δύναμή σου Κύριε πόσο μεγάλος και υψηλός είσαι και εμείς θα αναπέμψουμε
άσμα δοξολογικό και θα ψάλουμε ύμνους για τα κατορθώματα της ακαταμάχητης δύναμής σου. Την αγάπη μας και τις ευχές μας για μια άλλη αγία και μεγάλη εβδομάδα σε όλους και ιδίως τους μπροστάριδες μας, τους προμάχους αυτής της εκπομπής, τους ανθρώπους της Οδύνησμα και της Ελπίδας, άνθρωποι πολλές φορές ανήμποροι σωματικά, καθυλωμένοι από τον πόνο, με ψυχές όμως που φτάνουν, πετούν ως εδώ, ανελεύθερες, σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας μεταδώσουν χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη. εντοφωτή@yahoo.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. soteriapsychis.blogspot.com, το ιστολόγιο μας. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας και σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς άμβονες και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η ανώθευτη φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Στο ιστολόγιο θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών περασμένων ετών και οπτικοποιημένες τις εκπομπές μας στο YouTube, στο διαδίκτυο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και τις ευχές μας στους συνεργάτες, στους αδελφούς μας που μοχθούν και εκείνοι εδώ και χρόνια αόκνος, ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών. Πληροφορίες για τα βιβλία μας επίσης θα βρείτε εκεί που βγαίνουν στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν πνευματικό ανταποδοτικό τρόπο, επιστρέφουν σε δωρεάν εκδόσεις οικετηρίων κανόνων, παρακλητικών κανόνων και των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, σε όλους τους αδελφούς μας που έχουν ανάγκη από αυτά τα πνευματικά όπλα, τα όπλα του φωτός, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Θάνατος δίχως Ανάσταση, ό,τι πιο απάνθρωπο, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Είναι τόσο μεγάλα αυτά τα βράδια της μεγάλης εβδομάδας, τόσο συγκλονιστικά. Όσες φορές παρακαλάς να σταματήσει ο χρόνος, να εγκλωβίσει η μάνα μνήμη, όλα όσα δεν θα επιστρέψουν ποτέ, να σου θυμίσουν τα τόσο σπουδαία νοήματα, τις άφταστης ωραιότητας ακολουθίες, τα σωτηριώδη λόγια των ψαλμών και των ευαγγελικών περικοπών. Εν το μέσο της νυχτός, ο νυμφίος, ο κάλλη ωραίος της εκκλησίας και της αιώνιας ψυχής μας, ο νυμφώνας, η ξηρανθήσα σική και η θλιβερή μας ακαρπία, τα ουέ των τυφλών φαρισαίων, το ουκίδα ημάς της θλιβερής μας οκνηρίας, της ανελεήμονος καρδίας μας,
Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς. Δέξε μου τα σπηγάς των δακρύων, κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας. Γρηγορείτε, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη πειραστείτε. Σταυρωθεί το έκραζον ή των σών χαρισμάτων αεί εντρυφώντες και κακούργων αντεβεργέτου ή τούν το λαβήν ή των δικαίων φωνευτέ. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, ανυμνούμεν την ταφήν, μεγαλύνομεν σου το κράτος φιλάνθρωπε. Διόν λελίμεθα παθών φθοροποιών. Ανάστηθη κτήρμων, ανάστα ζωοδότα, σπεύσον εξαναστήνε. Τι μάχη θα δοθεί και πάλι αδελφοί μου. Τη σύγκρουση αγαθοσύνης, ανεξικακίας και απείρου ελέους με την δολιότητα, την παραφροσύνη, την χριστοκτονία. Πώς να αντέξει η ψυχή αυτά τα νοήματα, πώς να αντέξει η ψυχή αυτές τις θλιβερές διαπιστώσεις, πώς μπορεί να μείνει μακριά από την παναλήθεια και την παναγάπη του Χριστού, πώς μπορεί να τον αφήσει μονάχο του πάλι στο όρος των ελαιών, στο πρετόριο, στον Γολγοθά, στον Σταυρό. Να ετοιμαστεί η ψυχή λοιπόν για όλα τούτα, να κάνει τον αγώνα της, να βγει στο αληθινό φως για να λουστεί, να συναισθανθεί γιατί πρέπει ο Κύριος να σταυρώνεται και σήμερα. Όλα στον ευλογημένο ενεστώτα της πίστεως. Σήμερον, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ένα ταχύριθμο φροντιστήριο πίστης στον δρόμο τον ανηφορικό προς το εκούσιον πάθος. Ευχηθείτε να είναι αυτή η εκπομπή. Διδάχος μας ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ένας από τους κορυφαίους εκφραστές της μαρτυρικής και ασυμβίβαστης ορθοδοξίας. Άνθρωπος και θεάνθρωπος. Ένα από τα μεγάλα του έργα, από τα σπουδαία γραφτά του, όχι συμμόρφωση του θεανθρώπου Χριστού προς το πνεύμα της εποχής, αλλά συμμόρφωση και προσαρμογή του πνεύματος της εποχής προς το πνεύμα της αιωνιότητας του Χριστού. Σε αυτό συνοψίζεται όλο το κήρυγμά του, όλη η διδασκαλία αυτού του μεγάλου Αγίου των ημερών μας, και έχουμε ανάγκη από βιωματικούς εκπροσώπους της Ορθοδοξίας στις μέρες μας, αδελφοί μου. Μεταδίδονται σε απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο τρόπο του θεολογίν. Η πατερική θεολογία είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει. Τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές της με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις. Την αλήθεια της Εκκλησίας δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως. Πρέπει να την προσεγγίσουμε μόνο βιωματικά για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζωντανού Θεού. Ένα ταχύριθμο φροντιστήριο λοιπόν πίστης στον ανηφορικό δρόμο της Μεγάλης Εβδομάδας με καθηγητή μας και διδάχο, με τη χάρη του Θεού τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, να μας μιλήσει χωρίς περιστροφές και εξοραϊσμούς, με ζωντανό και τόσο ελπιδοφόρο λόγο,
ταράσσοντας την συχνά αναπαυμένη ψεύτικα συνείδησή μας, να μας μιλήσει για την ντροπή της αμετανόητης αμαρτίας, για τον σημερινό φρικώδη φαρισαϊσμό μας, για όλα τα δώρα που συνεχώς επιστρέφουμε στον δωρεοδότη Χριστό, για το θάρρος και την τόλμη όσων θα τον ακολουθήσουν για να συσταυρωθούν. Πρόσεχε άνθρωπε, πρόσεχε άνθρωπε, συνεχώς επαναλαμβάνει. Δεν υποφέρεται ο θάνατος δίχως Ανάσταση. Ό,τι πιο απάνθρωπο σημερινέ υπέρ άνθρωπε. Ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» των εκδόσεων Αστήρ, του κυρίου Γιώργου Παπαθανασόπουλου. Κάθε μεγάλη εβδομάδα οι χριστιανοί βιώνουν το εκούσιο σωτηριώδες πάθος του Ιησού Χριστού και την λυτρωτική για τους ανθρώπους Ανάστασή Του. Όπως γράφει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, οι άνθρωποι καταδίκασαν τον Θεάνθρωπο σε θάνατο. Εκείνος όμως με την Ανάστασή Του καταδίκασε τους ανθρώπους να είναι αθάνατοι. Ο Χριστός με τη ζωή, τη διδασκαλία, τη θυσία και την Ανάστασή Του έδωσε νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Ο Άγιος γράφει ότι η ζωή χωρίς τον Θεό Λόγο είναι κόλαση, αφού στην κόλαση δεν υπάρχει νόημα στην ύπαρξη ούτε λογικότητα στις ενέργειες. Κόλαση δεν είναι ο διπλανός μας, όπως υποστηρίζει ο Σάτρ. Γίνεται ο εαυτός μας. Για τον άνθρωπο που δεν υποβιβάζεται στο επίπεδο του άλογου όντως και που έχει υπαρξιακό προβληματισμό, ο θάνατος χωρίς Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο βάσανο και η πιο φρικιαστική απανθρωπιά. Ο Θεάνθρωπος έδωσε την Αθανασία και οι Φαρισαίοι θέλησαν να τον θανατώσουν, δίδαξε αγάπη και δέχθηκε το απίθμενο μίσος τους. Ήταν ο απολύτως αθώος και θανάσιμα τον συκοφάντησαν, δίδαξε την πίστη και τον πρόδωσε ένας μαθητής του. Οι Φαρισαίοι είναι οι πρώτοι στην ιστορία που εφάρμοσαν μεθοδικά ένα απάνθρωπο σύστημα εξόντωσης, εχθρού. Πρώτον, κατασκεύασαν την κατηγορία. Δεύτερον, βρήκαν τους απαραίτητους ψευδομάρτυρες. Τρίτον, εξαγόρασαν τον προδότη μαθητή. Τέταρτον, οργάνωσαν ομάδα πίεσης από εγκάθετους για να πιεστεί η πολιτική εξουσία. Πέμπτον, με αδίστακτο τρόπο εξεβίασαν τον φορέα της ρωμαϊκής επικυριαρχίας να στέρξει στην εξόντωση του εχθρού τους. Και τέλος, οργάνωσαν την φύλαξη του τάφου του για να εξασφαλίσουν ότι τελείωσαν οριστικά μαζί του. Οι Φαρισαίοι έπεσαν έξω. Οι μεθοδεύσεις τους απέτυχαν και ιτήθηκαν. Οι Φαρισαίοι αποτελούσαν την αστυνομία εφαρμογής του νόμου. Ο Χριστός τους κατέκρινε με τα ουέ του ως υποκριτές, μωρούς, τυφλούς και δυνάστες του λαού. Έκτοτε, η κάθε εποχή έχει τους Φαρισαίους της και διώκτες του Χριστού. Σημειώνεται ότι τα ουέ προηγούνται της συλλήψεως και καταδίκης του Χριστού και η σχετική περικοπή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου αναγιγνώσκεται το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας. Στον 20ο αιώνα, Φαρισαίοι ήσαν οι φύλακες των αθέων ολοκληρωτικών καθεστώτων, η νομεκλατούρα τους. Θέλησαν να εξοντώσουν τον Χριστό με τις μεθοδεύσεις τους. Ιτήθηκαν κατά κράτος, καταποντίστηκαν. Οι σύγχρονοι Φαρισαίοι επανέρχονται στις μεθόδους των προγόνων τους, της εποχής του Χριστού.
κατασκευάζουν ανύπαρκτες κατηγορίες ότι ο χριστιανισμός οδηγεί στη θρησκευτική ανελευθερία και πρέπει να εξοβελιστεί από τη δημόσια σφαίρα. Ως γνήσιοι υποκριτές διαστρέφουν την αλήθεια και την φύση των πραγμάτων και τη διαστροφή την ονοματίζουν εξυγχρονισμό. Βρίσκουν προδότες εντός του χριστιανισμού, δημιουργούν λόμπι πίεσης της πολιτικής εξουσίας για να περνούν την ιδεολογία τους και πιστεύουν ότι έτσι θανατώνουν τον Χριστό. Όμως και αυτοί απατώνται και αυτοί θα ιτηθούν. Το κείμενο του Γιώργου Παπαθανασόπουλου από το βιβλίο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Και συνεχίζουμε με λόγους του Αγίου. «Η δικαιοσύνη και η αλήθεια του Θεού ενοχλούν τους ανόμους. Ενοχλούν αυτούς που είναι ανήμποροι από τις αμαρτίες. Ενοχλούν όλους όσοι είναι μεθυσμένοι από τα διάφορα πάθη. Μήπως και σήμερα δεν κραυγάζουν οι Χριστομάχοι. Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν. Μήπως και σήμερα δεν ζητούν την κεφαλή του Ιησού από την Ναζαρέτ. Ω ναι. Όταν οι άνθρωποι τρελαθούν από την υπερηφάνεια, όταν αλοφρονήσουν από την αυταρέσκεια, τότε δεν τους χρειάζεται ο Θεός. Δεν χρειάζονται την δικαιοσύνη του αφού ανακηρύσουν τον εαυτό τους για Θεό. Προτείνουν την ελάχιστη και ψεύτικη αλήθεια τους ως την μεγάλη, την σωτήρια αλήθεια. Ανακηρύσουν ακόμα την ελάχιστη γήινη δική τους ανάπηρη δικαιοσύνη ως την μέγιστη δικαιοσύνη. Δεν μας χρειάζεται η δικαιοσύνη του Χριστού. Δεν θέλουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Οι άνθρωποι με τυφλωμένο το νου και την ψυχή δεν βλέπουν, μα και δεν θέλουν να δουν ότι σε τούτο τον κόσμο ο άνθρωπος, ο γνήσιος άνθρωπος, δεν μπορεί να σταθεί δίχως τον Θεό. Γιατί άραγε αυτό? Μα επειδή ο κόσμος αυτός είναι γεμάτος από ηρώδες, γεμάτος από φαρισαίους. Οι ηρώδες ζητούν την κεφαλή Ιωάννου του Βαπτιστού, ζητούν τις κεφαλές όλων των δικαίων της γης, και οι φαρισαίοι, οι ψευδείς γραμματείς και οι ψευδοσοφοί του κόσμου αυτού απαιτούν τον θάνατο του θεανθρώπου Χριστού. Μπροστά στον θάνατο οι άνθρωποι είναι αδύναμοι σαν τα κουνούπια, σαν τα πετραδάκια. Για ποιο πράγμα καυχάστε, ω άνθρωποι? Για τον πλούτο, την επιστήμη, την φιλοσοφία και την κουλτούρα? Όλα αυτά είναι σκύβαλα. Σύ και εγώ δούλοι του θανάτου. Κάθε άνθρωπος είναι δούλος του φόβου, δούλος του θανάτου. Μπορεί να γίνει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο με χαρά? Όχι, δεν μπορεί. Ο άνθρωπος που θα αντικρίσει σοβαρά τον εαυτό του και με σοβαρότητα θα κοιτάξει τον θάνατο σαν τον έσχατο σταθμό αυτής της ζωής, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει χαρά σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει γι' αυτόν καμιά απόλαυση εδώ. Όλες οι απολαύσεις είναι ένα ψέμα. Εάν ο θάνατος αποτελεί για μένα και για σένα τον τελευταίο σταθμό αυτού του κόσμου. Ποιος όμως είναι η παναλήθεια σε αυτόν τον κόσμο? Ποιος είναι η αλήθεια σε αυτόν τον κόσμο? Αυτός που είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι η αλήθεια». Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός εν σαρκή. Να, αυτή είναι η αλήθεια στον γήινο κόσμο μας. Αυτή είναι η αλήθεια για τον άνθρωπο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έλαβε σώμα ώστε με το σώμα μας να υπεί σε εμάς τους ανθρώπους τι είναι αλήθεια. Πώς ζει κανείς εν αληθεία, πώς πεθαίνει για αυτήν,
και πως δι' αυτής ζει αιωνίως. Ο Χριστός συγκέντρωσε όλες τις αλήθειες και μας έδωσε την παναλήθεια της Ορθοδοξίας. Όταν ο Θεός κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, Αυτός έγινε ορατός για εμάς τους ανθρώπους. Ο Θεός έγινε ορατός. Και εμείς βλέποντάς Τον, στην πραγματικότητα βλέπουμε τον ζώντα Θεό. Αυτός είναι η ζώσα εικόν του Θεού στον κόσμο. Διαφυλάσσοντας την ζώσα εικόνα του Θεού, η Ορθόδοξη Εκκλησία διεφύλαξε τον άνθρωπο. Διεφύλαξε τον Χριστό ως άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος για να βρει σε εμάς τους ανθρώπους την Θεία εικόνα, την ζώσα Θεία εικόνα, την οποία εμείς αμαυρώσαμε με τις αμαρτίες και τα πάθη, την παραμορφώσαμε, την καταξέσαμε όλοι με την αμαρτωλή ζωή μας. Όπως λέγεται στους θαυμάσιους εκκλησιαστικούς ύμνους, ο Κύριος κατέβηκε σε αυτόν τον κόσμο, έγινε άνθρωπος ή να την εαυτού αναπλάσει εικόνα, να ανακαινήσει την ειδική του εικόνα στον άνθρωπο. Φθαρίσαν τη σπάθεση, που εφθάρει δηλαδή με τα ελαττώματά μας και με τις αμαρτίες μας. Και ο άνθρωπος έγινε μια παραμορφωμένη, μια δυσμορφή εικόνα του Θεού. Και ο Θεός κατεβαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο, σαν καθαρή, ολοκάθαρη εικόνα του Θεού, ως Θεός έδειξε τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο τέλειος άνθρωπος, πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς σε αυτόν τον κόσμο, συνεχίζει ο Άγιος Ιουστίνος Ποπόβιτς, πραγματικά πολεμάμε, συνέχεια πολεμάμε, για αυτήν την Θεία εικόνα που είναι μέσα στην ψυχή μας. Ποιος μας την κλέβει? Όλοι οι εικονομάχοι. Πρώτος εικονομάχος είναι η αμαρτία. Η αμαρτία δεν θέλει τον Θεό. Δεν θέλει τον Θεό ούτε μέσα στον άνθρωπο, ούτε μέσα στον κόσμο γύρω από τον άνθρωπο. Και δια της αμαρτίας κατεξοχήν εικονομάχος είναι ο Σατανάς και οι άγγελοί του, οι απέσιοι δαίμονες. Εκείνοι είναι που κλέβουν την ψυχή μας, που σωρεύουν αμαρτίες στην ψυχή μας και κατακαλύπτουν την Θεία εικόνα που είναι μέσα μας. Με το μαύρο κατράμι της αμαρτίας αλήφουν την Θεία εικόνα που είναι μέσα στην ψυχή μας. Και ο άνθρωπος όταν ζει αμετανόητος μέσα στην αμαρτία, όταν δεν πολεμά κατά των αμαρτιών του, όταν μένει σε αυτές, όταν δεν τις εξομολογείται, τι απομένει από την ψυχή του? Απομένει η Θεία εικόνα, πασαλημένη με το μαύρο πίον της αμαρτίας των παθών, του θανάτου. Φρικτό θέαμα, φοβερή ντροπή. Τι σημαίνει λοιπόν να είσαι εικόνα του Θεού? Σημαίνει, αδελφοί, το εξής. Εμείς έχουμε νου, αλλά ο νους μας είναι εικόνα του νου του Θεού μέσα μας. Εμείς έχουμε θέληση, αλλά η θέληση είναι εικόνα της θελήσεως του Θεού μέσα μας. Εμείς έχουμε αίσθηση, έχουμε καρδιά, αλλά αυτά είναι εικόνα θείων αισθήσεων μέσα μας. Εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτό είναι εικόνα της ζωής του Θεού. Εμείς είμαστε ως αν εικόνες του Θεού αθάνατες, αλλά αυτό είναι εικόνα της αθανασίας του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε θεοειδής, για να ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δι' αυτού, για να σκέπτεται πάντοτε ο νους μας, πρόσεχε από ποιον είσαι. Είσαι από τον Θεό, να κάνεις καθαρές σκέψεις, σκέψεις θεϊκές. Τότε το θέλημά μας είναι τέλειο και υγιές, όταν ευθυγραμμίζεται προς το θέλημα του Θεού, προς το πρωτότυπό Του. Η αίσθησή μας τότε είναι καθαρή, υγιής, θεϊκή, όταν ευθυγραμμίζεται προς την αίσθηση του Θεού. Ας μας καθαρίσει Αυτός από κάθε αμαρτία, από κάθε πάθος, από κάθε θάνατο. Ας μας ελευθερώσει από κάθε διάβολο, για να μπορούμε να είμαστε πραγματικά ζώσες εικόνες του Θεού, για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι επί της γης ένα θείο μεγαλείο. Άνθρωπε, αδελφέ, ποτέ μην ξεχνάς ότι είσαι μικρός Θεός μέσα στη λάσπη.
Μέσα στη λάσπη του σώματός σου εσύ έχεις την ζώσα εικόνα του Θεού. Πρόσεχε πως ζεις. Πρόσεχε τι κάνεις με την εικόνα του Θεού που είναι μέσα σου. Πρόσεχε άνθρωπε. 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 Διότι η ζωή μας ξεκινά από την γη και καταλήγει στο πάμφωτο πρόσωπο του Θεού για να δώσουμε εκεί απολογία. Τι κάναμε με την εικόνα του Θεού όσο ήμασταν σε αυτόν τον κόσμο. Δεν επιτρέπει ο διάβολος τον άνθρωπο να συναισθανθεί ότι είναι Υιός του Θεού. Ο διάβολος εξουσιάζει με την καρδιά και δεν αφήνει στον άνθρωπο να σκεφτεί τον Θεό, να θυμηθεί ότι είναι Υιός του Θεού, ότι είναι πλούσιος, ανεκδιήγητα πλούσιος, ότι αυτός είναι αδελφός των Αγίων Αγγέλων. Ο διάβολος όλα τα σκοτίζει, όλα τα απομακρύνει από τον άνθρωπο, τα διαστρεβλώνει και του δίνει ψεύτικες ειδονές μέσω των αμαρτιών. Πράγματι, έχει δίκιο ο Απόστολος Παύλος όταν λέει στον Άγιο Επίσκοπο και μαθητή του Απόστολο Τίτο «Είμεν γάρ ποτέ και ημείς ανόητοι». Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος. «Πότε, Άγιε Απόστολε, υποδουλωμένοι στις διάφορες επιθυμίες και στα διάφορα πάθη, τότε ήμασταν τρελοί και ανόητοι. Δεν θέλει ο Κύριος δια της βίας να σε αναστήσει εκ των θανάτων σου, να σε αρπάξει από την αμαρτία. Εσύ πρέπει πρώτος να το πεις τον ίδιο, «Κύριε, αυτή η αμαρτία με βασανίζει, δεν την θέλω, έχει όμως εξουσία επάνω μου, ελευθέρωσέ με». Τότε γίνεται θαύμα, πάντα. Ποτέ ο Κύριος δεν αφήνει χωρίς απάντηση την προσευχή, έστω και του μεγαλύτερου αμαρτωλού. Δεν υπάρχει φρικτή αμαρτία για τον άνθρωπο ο οποίος αγρυπνεί επάνω στην δική του συνείδηση, επάνω στη ζωή του. Ξέρει ο άνθρωπος ότι μετά την προσέλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο, ξέρει ότι δεν υπάρχει αμαρτία από την οποία ο Κύριος δεν μπορεί να μας ελευθερώσει, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να νικήσει, την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να διώξει. Ο Κύριος δίνει την δύναμη, μόνο κάνε την αρχή, μόνο αναβόησε όπως ο άσωτος Υιός, Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Όταν αμαρτάνεις, αμαρτάνεις όχι μόνο στον Θεό, αλλά σε όλα τα ουράνια κτίσματα, σε όλα τα επίγεια κτίσματα. Αμαρτάνεις στα πουλιά, αμαρτάνεις στα λουλούδια, στα δέντρα, σε όλα τα ζωντανά όντα. Η αμαρτία είναι πραγματικά φοβερή η άνευ της μετανοίας. Τόσο φοβερή ώστε να σκοτώνει και να ρίχνει σε 100 θανάτους. Να ρίχνει στην αγκαλιά του διαβόλου και στην αιώνια φρικοδεστάτη κόλαση, χωρίς αμφιβολία. Γι' αυτό ο Θεός ήλθε σε αυτόν τον κόσμο, να εξολοθρεύσει τον φοβερό δράκοντα ο οποίος λέγεται αμαρτία. Ήλθε ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός και μας έδωσε όλα τα μέσα να εξολοθρεύσουμε την αμαρτία, την κάθε αμαρτία. Δημιούργησε την Εκκλησία του επάνω στη γη και της έδωσε όλες τις ουράνιες δυνάμεις, για να νικάμε κι εμείς οι άνθρωποι όλες τις αμαρτίες, όλους τους θανάτους μέσα μας και γύρω μας. Μας έδωσε ο Κύριος τα θαυμαστά Άγια Μυστήρια, το Άγιο Βάπτισμα, τη Θεία Κοινωνία, τα οποία εξολοθρεύουν την αμαρτία. Μας έδωσε και τις θαυμάσιες αρετές, πίστη, ελπίδα, αγάπη, προσευχή, νηστεία, αγρυπνία, πραότητα και όλες τις υπόλοιπες ευαγγελικές αρετές. Γι' αυτό δεν υπάρχει απόγνωση στον χριστιανό άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο. Ας ξυπνήσει ο αγαθός Θεός όλους τους αθέους, όλους τους απίστους. Ας χτυπήσει τον καθένα με τον κεραυνό του ουρανίου ελέους, με τον κεραυνό του ουρανίου ελέους μέσα στη συνείδηση, μέσα στην ψυχή. Ας ξυπνήσει ο καθένας και ας πορευθεί στην ουράνια πατρίδα του, στην ουράνια τράπεζα ανάμεσα στους Αγίους αδελφούς του, τους Αγγέλους. Ας ζήσει εκεί μαζί τους δια της αιωνίας Θείας Αληθείας, αιωνίας Θείας Δικαιοσύνης και όλων των αιωνίων ουρανίων χαρών.
Έροντες, τον Σταυρό ευαρεστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον ακολουθούμε. Αν ακολουθούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να ακολουθούμε εκείνον. Όποιος δεν απαρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί να με ακολουθήσει. Έτσι είπε ο Χριστός μας. Αν ακολουθήσεις τον δικό σου νου και όχι τον νου του Χριστού, αν ακολουθήσεις το θέλημά σου και όχι το θέλημα του Χριστού, όπως αναφέρεται στο Άγιο Ευαγγέλιο, η ψυχή σου δεν είναι καθαρή, δεν είναι αγιασμένη, είναι χαμένη στη ζούγκλα των ψυχοφθόρων και φρικτών πλανών, διότι η αμαρτία, το κακό, κατόρθωσε να χτίσει μέσα μας, δίπλα σε εκείνη τη θεοειδή ψυχή που ελάβαμε από τον Θεό, τη δική της ψυχή. Αν η αμαρτία μας γίνει έξις, δημιουργεί μέσα μας την δική της ψυχή. Αν πράττουμε την αμαρτία, εκείνη σταδιακά μορφώνεται στην ψυχή μας. Κοντά σε εκείνη την θεοειδή ψυχή την οποία ο Θεός σου έδωσε, εσύ φέρνεις έναν ξένο ο οποίος εχμαλωτίζει. Αυτός διαφεντεύει ενώ ό,τι θεϊκό είναι μέσα σου είναι σαν κοιμισμένο, σαν μουδιασμένο. Το απέρριψες και εκείνο δεν ζει μέσα σου. Πεθαίνει. Η αμαρτία δημιουργεί μέσα μας δικό της κόσμο, δική της φιλοσοφία, δική της αντίληψη για τον κόσμο. Επιδιώκει να καταλάβει την θέση του Θεού στην ψυχή σου, την θέση της εικόνος του Θεού. Αυτό θέλει να κάνει η αμαρτία. Στην πραγματικότητα θέλει να στερήσει τον άνθρωπο από εκείνες τις θεϊκές ωραιότητες που έχει στην ψυχή του. Ναι. Αυτός ο διάβολος αγωνίζεται διαμέσου της αμαρτίας, να δημιουργήσει μέσα σου και μέσα μου τη δική του εικόνα. Διότι η αμαρτία πάντοτε ομοιάζει στον διάβολο. Πάντοτε όταν την εναγκαλιζόμαστε τυπώνει σιγά σιγά στην ψυχή μας την δική του σκοτισμένη μορφή. Έτσι με την αμαρτία, με την έξι στην αμαρτία, με τη συνήθεια στην αμαρτία, μορφώνεται μέσα μας ένα άλλο εγώ, μια άλλη ψυχή, ένας άλλος εαυτός. Εκείνος ο εαυτός τον οποίο ζητεί ο Κύριος να παρνηθούμε. Ουγαρό θέλω ποιό αγαθών, αλλό ου θέλω κακόν τούτο πράσω, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους. Το κακό το δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, ενώ το καλό είναι από τον Θεό, λέγει στην πρώτη προς Τιμόθεον πάλι. Εγώ θέλω να ζω σωστά, αλλά την δύναμη να το κάνω δεν την έχω. Δεν βρίσκω τη δύναμη γι' αυτό, δεν βρίσκω τη δύναμη μέσα μου. Όσο ολόκληρος ο άνθρωπος επιποθεί τον Θεό, όσο στα αλήθεια αγωνίζεται να παρνηθεί τον εαυτό του και να ακολουθεί τον Χριστό, να σηκώνει τον Σταυρό του Χριστού, τότε αληθινά λαμβάνει από τον Κύριο Ιησού Χριστό την Θεία Δύναμη. Διότι όπως έχει λεχθεί, ο Σταυρός ημίν της σωζωμένης δύναμης Θεού εστί. Για μένα και για σένα και για κάθε άνθρωπο, όταν αποφασίσεις να βιάσεις τον εαυτό σου, να σηκώσεις τον Σταυρό σου, να, εσύ την ίδια στιγμή λαμβάνεις Θεία Δύναμη. Αυτή τη δύναμη την δίνει ο Κύριος για να μπορέσεις να νικήσεις κάθε αμαρτία μέσα σου. Να μπορέσεις να νικήσεις κάθε κακό, κάθε κακή συνήθεια, να μπορέσεις να παιδαγωγήσεις την γλώσσα σου, να μην λέγει άπρεπα λόγια, το μάτι σου να μην βλέπει εκείνα που δεν πρέπει να βλέπει. Όλη η ζωή σου να γίνει Χριστοειδής, χάριν τίνος, χάριν του Χριστού, για να εγκατοικήσεις τον Χριστό μέσα σου. Να, αυτός είναι ο σκοπός μας, το όραμά μας, η ανάπαυση και η ειρήνη και ο αιώνιος παράδεισος της ψυχής μας, κάθε ανθρώπινης ψυχής. Χωρίς τον Χριστό η ανθρώπινη ψυχή δεν ειρηνεύει. Η δική μας οδός, η οδός των Αγίων και της νηστείας, είναι βία στον εαυτό μας. Να πράττουμε κάθε αγαθό, διηνεκής βία του εαυτού μας προς κάθε καλό. Διότι η φύση μας δεν θέλει το καλό. Εκείνη κλείνει στο κακό, εσύ όμως βίασε τον εαυτό σου να πνίγεις κάθε κακό που υπάρχει μέσα σου. Και ο Κύριος θα σου δώσει την δύναμη της Αναστάσεως για να κάνεις πραγματικά κάθε καλό. Να σηκώνουμε τον Σταυρό μας, να χριστοποιούμε τον εαυτό μας και να προσέχουμε ότι νηστεία δεν είναι άλλο από το να αντικαταστήσουμε τον εαυτό μας με τον Χριστό, τον Θεό μας. Μέσω κάθε αρετής ο άνθρωπος πρέπει να αντικαθιστά
τον εαυτό του με τον Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, διότι Θεός η αρετή, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Και αυτή η Θεία δύναμης είναι πιο δυνατή από αυτόν εδώ τον κόσμο. Αυτή η δύναμη μας χαρίστηκε για να υπερνικούμε κάθε κακό, να υπερνικούμε κάθε αμαρτία, κάθε διαβολική δύναμη. Βίασε τον εαυτό σου σε κάθε καλό και ο αγαθός Κύριος θα σου δώσει την δύναμη της Αναστάσεως, ώστε να πορεύεσαι από την μεγαλύτερη θλίψη στην μικρότερη και από την μικρότερη χαρά στην μεγαλύτερη χαρά. Να βαδίζουμε όλοι προς την Βασιλεία των Ουρανών, έως ότου μπορέσουμε να πούμε με την χάρη του Θεού και εμείς: «Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν ζω πλέον εγώ. Εσύ ζεις μέσα μου δια των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Σε σένα νίκη η δόξα και η ευχαριστία, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Συνεχίζει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Στον δρόμο προς την Μεγάλη Εβδομάδα να μας προετοιμάζει, να μας κατηχεί, να μας διαφωτίζει, να ρίχνει φως μέσα στα πιο σκοτεινά βάθη των ψυχών μας, με τη χάρη του Θεού πάντοτε. Είδαμεν δε ότι ο Υιός του Θεού οίκη και δέδοκεν ημίν διάνοιαν να γινώσκομεν τον αληθινό, και εσμένεν το αληθινό εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος, τεκνία, φυλάξατε αυτούς από των ειδώλων. Αμήν». Σε αυτό το στίχο συνοψίζεται ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Αγίου Θεολόγου και ολόκληρη η θεολογία του. «Ο Υιός του Θεού οίκη και δέδοκεν ημίν διάνοιαν, ώστε σε Αυτόν να γνωρίζουμε τον αληθινό Θεό, και μας έδωσε και την δύναμη με την οποία γίναμε δική Του και κατοικήσαμε εν Αυτό, ώστε είμαστε με όλο μας το είναι μέσα σε Αυτόν, στον αληθινό Θεό και δι' Αυτού στην αιώνια ζωή, επειδή Αυτός είναι και αληθινός Θεός και ζωή αιώνια. Ημείς εσμέν εν Ιησού Χριστώ» είναι η ορθή απάντηση των πραγματικών χριστιανών στην ερώτηση «Πού είστε, πού βρίσκεστε». Αν και ζούμε στον κόσμο που όλος εν το πονηρό κείται, ημείς εσμέν εν Ιησού Χριστώ, στον αληθινό Θεό και στην αιώνια ζωή. Εάν δε μας έδινε ο αληθινός Θεός διάνοια, εμείς δε θα αναγνωρίζαμε τον πραγματικό Θεό και για πάντα θα παραμέναμε ασεβείς. Επειδή μόνο ο Θεάνθρωπος Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, όποιος δεν το βλέπει και δεν το ομολογεί είναι ασεβής, επειδή δεν γνωρίζει τον αληθινό Θεό. Παρόμοια, εάν αναγνωρίζει κάποιον άλλον ή ό,τι άλλο για Θεό, πάλι είναι ασεβής, επειδή δεν αναγνωρίζει τον μόνο αληθινό Θεό και Κύριο Ιησού Χριστό. Και ότι Αυτός είναι ο αληθινός Θεός μας το έδειξε και το απέδειξε με το ότι όχι μόνο έχει την αιώνια ζωή, αλλά είναι και Αυτός ο ίδιος ζωή αιώνια και τη χαρίζει σε όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Εξ αυτού αναγνωρίζεται ο αληθινός Θεός που είναι ο ίδιος ζωή αιώνια και την παρέχει σε όλους τους ακολούθους Του. Τούτο είναι το πιο σίγουρο μέτρο για την διάκριση του αληθινού Θεού από τους ψεύτικους θεούς. Ψεύτικος είναι κάθε Θεός που δεν μπορεί να δώσει στους ανθρώπους και να εξασφαλίσει την αιώνια ζωή. Γι' αυτό δεν τον μπορεί κανείς που δεν είναι σε θέση να νικήσει το θάνατο. Ο Θεάνθρωπος είναι ο μόνος που νίκησε τον θάνατο με την Ανάστασή Του. Γι' αυτό είναι ο αληθινός Θεός. Και η αιώνια ζωή, όλα τα άλλα είναι ψεύτικη θεή. Η αναγνώριση, η ομολογία, το κήρυγμα οποιουδήποτε άλλου Θεού εκτός του Χριστού
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασέβεια και ειδωλολατρία. Κάθε ειδωλολατρία στην πραγματικότητα είναι ασέβεια, εφόσον το προσκύνημα σε οποιοδήποτε είδωλο είναι ασέβεια. Στην ειδωλολατρία ανήκουν όλα. Από τον πιο χονδροειδή φετιχισμό μέχρι τον πιο λεπτό συμβολισμό. Η ειδωλολατρία είναι όχι μόνο προσκύνημα σε ψεύτικους θεούς, αλλά και στις πέτρες, στα δέντρα, στα ζώα, στους πλανήτες, στα αγάλματα, αλλά και στους ανθρώπους, και στους ήρωες, και στους ιδιοφυείς, και στις εφευρέσεις, και στις ιδέες, και στα πάθη, και στην κουλτούρα, και στον πολιτισμό, και στην επιστήμη, και στη φιλοσοφία, και στην τέχνη, ή σε οτιδήποτε άλλο που θέλει να αντικαταστήσει με τον εαυτό του, τον αληθινό Θεό, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τελειώνει την επιστολή του με τα λόγια «Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων, να φυλάγεστε από την ειδωλολατρία, να φυλάγεστε από την ασέβεια». Τι σε στην ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκέστην ο Χριστός, ούτως εστίν ο αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Οι χριστιανοί ως προς αυτό είναι χριστιανοί, επειδή γνωρίζουν την αλήθεια. Και τι είναι η αλήθεια? Ο Θεάνθρωπος Χριστός. Και τι είναι ψέμα? Ο διάβολος. Ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Σε τι συνίσταται το Κύριο ψέμα του? Στην άρνηση του Θεανθρώπου Χριστού, στον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεός, δεν είναι Μεσσίας, του τέστην Χριστός, δεν είναι Σωτήρας. Γι' αυτό είναι ίδια η δουλειά και του Αντιχρίστου. Ο Κύριος ψεύστης στον κόσμο είναι ο διάβολος και μαζί του ο Αντίχριστος. Εννοείται ότι ψεύστης είναι ο καθένας που με οποιοδήποτε τρόπο αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας. Αυτό είναι το κύριο ψέμα στον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα ψέματα ή προέρχονται από αυτό ή καταλήγουν σε αυτό. Εάν όλα τα ψέματα καταλήγουν σε ένα ψέμα, σε παν ψέμα, αυτό ηχεί ως εξής. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είναι ο Θεός, δεν είναι ο Μεσσίας, δεν είναι ο Σωτήρας. Ο Άγιος Μύστης θείο δικαίου ισχυρίζεται. Τι σε στήν ο ψεύστης, ημί ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκέστην ο Χριστός. Ούτως εστίν ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Ως προς τι ο Αντίχριστος και όλο το αντιευαγγέλιό του, ως προς την άρνηση της τριαδικής θεότητας, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι, μας λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο αγαθός Κύριος να χαρίσει στην καρδιά του καθενός μας όλα τα ουράνια δώρα, όλες τις ευαγγελικές αρετές, την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα, και την προσευχή και την νηστεία και την υπομονή και την πραότητα και την ταπείνωση, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε όλο αυτόν τον φοβερό επίγειο αγώνα, να διαφυλάξουμε στην ψυχή μας την Θεία Μορφή και να μετατεθούμε από τον κόσμο αυτόν προς τον Αναστάντα Κύριο, σε εκείνον τον κόσμο. Μέχρι τότε η Αγία Νηστεία ας μας οδηγεί προς το Άγιον Πάσχα, την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας, για να προσκυνήσουμε όσο είμαστε ακόμη με το σώμα μας, αυτόν τον Αναστάντα Κύριο, τον νικητή της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου, αυτόν που εξασφάλισε την αιώνιο ζωή για το σώμα μας και για την ψυχή μας.
στο ανηφόρι προς τον Γολγοθά, προς τη συσταύρωση και στη συνανάσταση. Διδάχος μας ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς μας μίλησε για τη λυτρωτική αξία της μετανοίας, για την ανώθευτη αλήθεια της Ορθοδοξίας, για το θυσιαστικό πνεύμα της τεταπεινωμένης καρδίας. Ένα τρίπτυχο αυτό. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι συναρμόζει τη σπουδαία διδασκαλία του μεγάλου αυτού συγχρόνου Αγίου. Πορεία προς το εκούσιον πάθος δίχως τέτοιο πνεύμα θυσιαστικό δεν μπορεί να νοηθεί. Μια χαρακτηριστική αληθινή ιστορία από τον βίο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς ας γίνει και αυτή πνευματικό μας εφόδιο και διδαχή, ιδίως σε αυτήν την τόσο ιδιάζουσα μεγάλη εβδομάδα του 2021. Πρέπει να ήταν το έτος 1929, δηλαδή όταν ο Άγιος ήταν σε ηλικία 35 ετών. Ήταν καλοκαίρι και ξεκίνησε από το Βράνιε με προορισμό το μοναστήρι του Αγίου Προχώρου. Πήγαινε συχνά στο μοναστήρι αυτό, με το οποίο και είχε ιδιαίτερο σύνδεσμο, γιατί είχε μεγάλη αγάπη στον Άγιο Πρόχωρο. Ήταν ήδη καθηγητής πανεπιστημίου στη Θεολογική Σχολή του Βελιγραδίου. Ο δρόμος μέχρι το μοναστήρι ήταν δύσβατος και γι' αυτό αρκετά κουραστικός. Ο Άγιος, για να υπερνικά αυτές τις δυσκολίες, χρησιμοποιούσε κάποιο απλό αυτοκίνητο για να διασχίσει τον βουνίσιο δρόμο που οδηγούσε στο μοναστήρι. Σε μια λοιπόν τέτοια επίσκεψή του, συνάντησε στο δρόμο του μια γερόντισσα και αμέσως κατάλαβε ότι και αυτή κατευθυνόταν με τα πόδια προς το μοναστήρι. Τότε ο Άγιος έκανε νόημα στον οδηγό να σταματήσει και προσκάλεσε τη γριούλα να ανέβει στο αυτοκίνητο, γιατί όπως της εξήγησε και εκείνος πήγαινε όπου και αυτή. «Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Σε ευχαριστώ», του απάντησε η γριούλα. «Αλλά εγώ είμαι φτωχή». Ο Άγιος τότε της χαμογέλασε και την διαβεβαίωσε ότι δεν θα πλήρωνε τίποτε, μιας και το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο από εκείνον. Τότε η γερόντισσα του είπε: «Δεν το είπα γι' αυτό, παιδί μου, αλλά επειδή εγώ είμαι φτωχή, δεν έχω τίποτε άλλο να προσφέρω στον Άγιο πέρα από τον κόπο μου αυτόν». Τότε ο Άγιος χτύπησε με μια στο μέτωπό του ως ένδειξη κατάπληκτου θαυμασμού και μονολόγησε: «Αχ, Ιουστίνε, έγινες καθηγητής θεολογίας. Κι όμως, την ευσέβεια αυτής της γερόντισσας απέχεις πολύ για να την φτάσεις». Στράφηκε τότε και πάλι στον οδηγό. Τον πλήρωσε, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και συνέχισε πεζός με τη γριούλα τον υπόλοιπο δρόμο έως το μοναστήρι. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το θυσιαστικό πνεύμα και τις τεταπεινωμένες καρδιές, ας ακολουθήσουμε στο ανηφόρι της Μεγάλης Εβδομάδας, αδελφοί μου. Αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοί, οι ταπεινοί, που δεν χρειάστηκε ποτέ τους να διαβάσουν ατέλειωτες σελίδες και να ακούσουν άπειρες ομιλίες για να γραφτεί μέσα στο κέντρο της καρδιάς τους η λέξη «Ναζωραίος», «Ιησούς». Τους έφτανε γι' αυτό μονάχα μια αναμένη φλόγα καντιλιού.
συνταρακτικά τα νοήματα, τόσες συνταρακτικές οι θλιβερές διαπιστώσεις, αν ενδοσκοπήσουμε βαθιά μέσα μας, πώς μπορούμε να μείνουμε μακριά από την παναλήθεια και την παναγάπη του Χριστού μας. Τα συγκλονιστικά νοήματα της Μεγάλης Εβδομάδας. Πώς μπορούμε να αφήσουμε μονάχο του πάλι στο όρος των ελαιών, στο πρετόριο, στον Γολγοθά, στο σταυρό τον λυτρωτή μας. Ας ετοιμαστούμε λοιπόν για όλα τούτα. Ας κάνει η ψυχή τον αγώνα της. Ας βρει αληθινό φως για να λουστεί. Να συναισθανθεί γιατί πρέπει ο Κύριος να σταυρώνεται και σήμερα. Όλα στον ευλογημένο ενεστώτα της πίστης μας. Για αυτή την πίστη σήμερα μας μίλησε μέσα στα λίγα λεπτά αυτής της εκπομπής ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ίσως ο κορυφαίος εκφραστής της μαρτυρικής και ασυμβίβαστης ορθοδοξίας στις μέρες μας. Χωρίς περιστροφές και εξοραϊσμούς μας μίλησε με ζωντανό και συνάμα τόσο ελπιδοφόρο λόγο, ταρακουνώντας μας, ταρακουνώντας την συχνά καθεύδουσα συνείδησή μας. Μας μίλησε για την τροπή της αμετανόητης αμαρτίας, μα και για τον σημερινό φρικώδη φαρισαϊσμό μας. Για όλα αυτά τα δώρα που συνεχώς επιστρέφουμε στον δωρεοδότη Χριστό μας, αμαυρώνοντας την εικόνα του μέσα μας. Μας μίλησε και για το θάρρος και για την τόλμη όσων θα τον ακολουθήσουν για να συσταυρωθούν. Και εμείς μαζί τους, αδελφοί μου, ας τον ακούμε συνεχώς τον Άγιο να μας φωνάζει. Πρόσεχε, άνθρωπε, πρόσεχε. Δεν υποφέρεται ο θάνατος δίχως Ανάσταση. Ό,τι πιο απάνθρωπο για τον σημερινό υπέρ άνθρωπο. Διαπρεσβειών του Θεοσόφου Αγίου Ιουστίνου, της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ο Κύριος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου, με χαρά και φως, ας έλθει επιτέλους η Ανάσταση. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.